Το παράδοξο σκηνικό με τον Βλαντιμίρ Πούτιν και τον Εμμανουέλ Μακρόν να κάθονται μόνοι τους, ο ένας απέναντι από τον άλλον, στις δύο άκρες ενός μακρόστενου τραπεζιού μήκους 4 μέτρων, σχολιάστηκε φυσικά ποικιλοτρόπως στα κοινωνικά δίκτυα, καθώς όπως και να το κάνουμε, αποτελεί μια πραγματικά αστεία εικόνα. Με σημερινό του δημοσίευμα, ωστόσο, το πρακτορείο Reuters έρχεται να λύσει το μυστήριο πίσω από την εικόνα του Γάλλου Προέδρου να συνομιλεί με τον Ρώσο ομολογό του σε ένα τραπέζι που παρέπεμπε σε γήπεδο, αποκαλύπτοντας ότι ο λόγος ήταν υγειονομικός. Σύμφωνα με το Βρετανικό πρακτορείο, ο Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος ταξίδεψε για διπλωματικούς λόγους στη Μόσχα, αρνήθηκε να κάνει ένα ρωσικό τεστ κορονοϊού πριν από τη συνάντησή του με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, με αποτέλεσμα ο τελευταίος να τον έχει σε φάση από μακριά και αγαπημένη. Το Reuters επικαλείται δύο πηγές από το περιβάλλον του Γάλλου Προέδρου που γνωρίζουν το υγειονομικό πρωτόκολλο του επικεφαλής του γαλλικού κράτους, σύμφωνα με τις οποίες στο Μακρόν δόθηκαν δύο επιλογές. Είτε να αποδεχθεί ένα τεστ PCR, στο οποίο θα τον υπέβαλαν οι ρωσικές αρχές και θα του επέτρεπαν να κάτσει κοντά στον Πούτιν, είτε να τηρήσει αυστηρότερους κανόνες κοινωνικής αποστασιοποίησης. Γνωρίζαμε πολύ καλά ότι αυτό σήμανε όχι χειραψίες και το να κάτσει σε ένα μακρύ τραπέζι. Όμως δεν μπορούσαμε να αποδεχτούμε το ενδεχόμενο να αποκτήσουν πρόσβαση στο DNA του Προέδρου, είπε στο Reuters μία από τις πηγές αναφερόμενη στις ανησυχίες ασφαλείας εάν ο Γάλλος Πρόεδρος υποβαλόταν σε τεστ από Ρώσους γιατρούς. Εκπρόσωπος του Κρεμλίνου δεν έχει απαντήσει προς το παρόν σε σχετικό μήνυμα του Reuters για να σχολιάσει. Η δεύτερη πηγή στο περιβάλλον του Γάλλου ηγέτη επιβεβαίωσε ότι ο Μακρόν αρνήθηκε να κάνει ένα ρωσικό PCR τεστ. Η πηγή ανέφερε ότι ανταυτού υπευλήθη σε ένα γαλλικό PCR τεστ πριν από την αναχώρησή του και ένα τεστ αντιγόνου έγινε από τον ίδιο το γιατρό του μόλις έφτασε στη Ρωσία. Οι Ρώσοι μας είπαν ότι ο Πούτιν πρέπει να παραμείνει σε αυστηρή υγειονομική φούσκα, σημείωσε η δεύτερη πηγή. Αξίζει να σημειωθεί ότι σήμερα, τρεις ημέρες μετά τη συνάντηση Μακρόν-Πούτιν, ο Ρώσος ηγέτης υποδέχτηκε τον πρόεδρο του Καζακστάν, Κασίμ Τζομαρτοκάγεφ. Οι δύο άντρες αντίλαξαν χειραψίες και κάθισαν ο ένας κοντά στον άλλον σε ένα μικρό τραπεζάκι.